Θέλουμε σε 10-20 χρόνια από σήμερα να προσπαθούμε να λύσουμε τα ίδια προβλήματα. Και για να το συνδέσω άμεσα με το εθνικό σχέδιο που παρουσιάζουμε, θέλουμε το 2020, σε 3 χρόνια από σήμερα, να αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση χωρίς έστω ένα βήμα πρόοδου. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δεν αντιμετωπίζει την ισότητα των φύλων ως γυναικείο ζήτημα, αλλά ως μία οικουμενική αρχή. Τονίστηκε μεταξύ άλλων στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020. Την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Επικοινωνίας συντόνισε ο κύριος Αντώνης Λιανός, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Στην ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, χαιρετισμούς απευθύναν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Κουλέτης, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Φωτεινή Κούβελα και η Πρόεδρος της Επιτροπής για την Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κ. Κατερίνα Λουκίδου. Ο κύριος Κουρλέτης, αφού υπογράμμισε ότι η μέρα παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων συμπίπτει με την Παγκόσμια ημέρα κατά των διακρίσεων, σημείωσε. Το Εθνικό Σχέδιο που παρουσιάζεται σήμερα για την περίοδο 2016-2020 είναι καρπός μιας εύστοχης και δημιουργικής εργασίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνιστά μια απάντηση για το πώς θα προχωρήσουμε. Θέτει συγκεκριμένους στόχους, προτεραιότητες και βήματα. Προϋποθέτει όμως εργαλεία, δράσεις και φορείς υλοποίησης. Συστήνει μεθοδολογικές προσεγγίσεις, αποτελώντας ένα διακριτό οδικό χάρτη, ώστε να υπάρξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αυτό, επιτρέψτε μου να επισημάνω, είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και στους τομείς άσκησης πολιτικής, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας να ανατάξουμε τη χώρα και να κερδίσουμε ένα σημαντικό ποσοστό από το χαμένο έδαφος των τελευταίων ετών. Η κυρία Κούβελα ανέφερε μεταξύ άλλων στοιχεία από την έκθεση ισότητας των φύλων της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Επιτροπής. Οι γυναίκες και στον 21ο αιώνα εξακολουθούν να αποτελούν την πλειοψηφία των οικονομικά ανενεργών ατόμων, να είναι πιο ευάλωτες στη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη βία και να αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερες οικονομικές δυσχέρειες. Σήμερα οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και των γυναικών επιδεινώνονται εξαιτίας και των συνεπειών της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Για τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ισότητας των Φύλων και τη μεθοδολογία εκπόνησής του, μίλησε η κυρία Κατερίνα Λουκίδου. Η στρατηγική που ακολουθήθηκε, όπως ανέφερε και η Γενική Γραμματέας, είναι δύο κατευθύνσεων. Είναι μια η οριζόντια διάχυση των θεμάτων ισότητας σε όλο το φάσμα της δημόσιας δράσης και κάθετες εξειδικευμένες πολιτικές εκεί όπου έχουν εντοπιστεί οι ανάγκες. Τις απόψεις τους κατέθεσαν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Για την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη μεταχείριση γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, μίλησε η κυρία Αγγελική Παπάζογλου. Για την έμφυλη βία, η κυρία Έλενα Αποστολίδου. Η κυρία Εύα Σπαθάρα αναφέρθηκε στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυρία Ελένη Σταματίου μίλησε για το θέμα της υγείας, ενώ η κυρία Χριστίνα Αγορίτσα εστίασε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Ακολούθησαν ερωτήσεις και ανταλλαγή απόψεων και η ημερίδα έκλεισε με αισιόδοξα μηνύματα. Όπως σημείωσε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κυρία Κούβελα, παίρνουμε δύναμη από το παρελθόν, συνεχίζουμε στο παρόν και ονειρευόμαστε το μέλλον για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα έμφυλα στερεότυπα και τις διακρίσεις που πληγώνουν και υπονομεύουν τη δημοκρατία μας.